Αν η μη ευρεθώσιν εις ανέρεση. Στους δέκτες μας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κάρολος Παπούλιας. Τιμές αποδίδει μικρός λόχος αποδόσεων τιμών και πιανίζει η μουσική του πολεμικού ναυτικού. Τους δέκτες μας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους επιτελείς. Η στιγμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτεί εκ μέρους όλων των Ελλήνων τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης του έθνους στους ήρωες της Επαναστάσεως του 1821. Υπάρξει ενός λεπτού σιγή, την αρχή και το τέλος της οποίας συνοδεύουν χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβητού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκ μέρους όλων των Ελλήνων. Ότι, όπως είπαμε, τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης του έθνους στους ήρωες του 21. Και σε λίγο θα επιθεωρήσει το άγημα αποδόσεως τιμών. Να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι πριν από αρκετή ώρα έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρειοπαγίτου καθιερωμένη πανηγυρική δοξολογία. Ο πρόεδρος θα επιθεωρήσει ευθύς αμέσως το άγημα αποδόσεως τιμών. Εδώ με την πολιτιακή και την στρατιωτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός, Πρόεδρος της Βουλής, Αρχιεπίσκοπος. Όλοι βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους ήρωες του 21.
Όλες οι τάξεις του έθνους, φίλες και φίλοι, έδωσαν το παρόν στο σάλπισμα της ελληνικής επανάστασης. Οι ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας και φαναριώτες, που με δυσκολία κατέπνιγαν την πικρία και την ταπείνωσή τους κάτω από τα υψηλά αξιώματα τα οποία τους εμπιστευόταν με ενέχειρο των κεφαλών τους ο Σουλτάνος. Απροσκύνητοι κλέφτες, δυναμική αρματολή, τολμηροί θαλασσινοί. Καρτερικοί ερωμένοι που απαλάμβαναν πλούτο και δύναμη στις επαρχίες τους και τέλος ο ανώνυμος λαός των πόλεων και των χωριών. Ταπεινοί ραγιάδες που υφίστανται όλα τα δεινά της αυθαιρεσίας του κατακτητή. Και εδώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Χρειάστηκε να επιτελέσουν άθλους ανδρείας, να υποφέρουν πολλά, να πλησιάσουν στο χείλος του τέλειου ξολοθρεμού, της τέλειας εξόντωσης, της απόλυτης εκμυδένισης, για να φτάσουν κατεστραμμένοι, αποδεκατισμένοι και αιμόφυρτοι στο τέρμα κάθε γωνιάς ελληνικής γης για τη δημιουργία κράτους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τους δέκτες μας, την στρατιωτική ηγεσία, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Κωνσταράκο, του ΓΕΣ, τον κύριο Ζαζιά, του ΓΕΝ, τον κύριο Χριστίδη, του ΓΕΑ, τον κύριο Τσαντιράκη, τον κύριο Παπαγιανόπουλο της Ελληνικής Αστυνομίας και τον κύριο Μπονάτσο του Πυροσβεστικού Σώματος. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογιστήκαμε ούτε πώς ήμεθα, ούτε πώς δεν έχουμε άρματα. Ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τα σπόλεις. Ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα». Αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας και όλοι, και οι κληρικοί και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και κάναμε την Επανάσταση. Επιβλητικά, αυτά τα λόγια του γέρου του Μωριά, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, όταν μίλησε στην Πνίκα σε νεανικό ακροτήριο σπουδαστών. Η ιστορία που ακολούθησε τα βήματά τους περιγράφει τους αγώνες τους, τα λάθη τους και τις θυσίες τους. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 191 χρόνια, σηματοδοτήθηκε ο αγώνας για την ανεξαρτησία, για την αγάπη των Ελλήνων στην ελευθερία.